πρώτη μου επαφή ξεκίνησε ακριβώς πριν από 30 χρόνια στο Δημοτικό 2 Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ξεκίνησα με μαθήματα αρμόνιου με την κυρία Σοφία Μπεχλίδου. Αμέσως η κυρία Μπεχλίδου διέκρινε κάτι διαφορετικό και ανεβήκαμε στον τρίτο όροφο που αντίκρισε για πρώτη φορά το πιάνο από τόσο κοντά. Και εκεί ξεκίνησε ένας μεγάλος έρωτας, μια μεγάλη αγάπη. Πήρα δίπλωμα με την πολύ σημαντική βοήθεια και καθοδήγηση της κυρίας Έλξη Σηματίκα και σήμερα είμαι πάλι μαθητής. Κάνω μαθήματα με έναν από τους σπουδαιότερους και σημαντικότερους πιανίστες της χώρας μας και όχι μόνο, με τον κύριο Νίκο Κυριόσογλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν νιώθω ότι τα συνδυάζω. Η μουσική, το πιάνο συγκεκριμένα, είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας για μένα. Είναι θέμα αναπνοής, οπότε δεν τίθεται θέμα η συζήτηση για το αν θα βρω χρόνο να αναπνεύσω ή όχι. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι η μουσική, το πιάνο συγκεκριμένα, δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο στο να γίνω επιστήμονας, δεν στάθηκε εμπόδιο στο να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές, δεν στάθηκε εμπόδιο στο να κάνω. Στο να πετύχω στην επαγγελματική μου ζωή. Μάλιστα, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι στάθηκε αργός βοηθός σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνω. Είναι πάρα πολλά που σκέφτομαι όταν προσπαθώ να θυμηθώ κάτι για τη μουσική. Όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορώ να πω, όλα αυτά τα χρόνια που σπουδάζω, που κάνω μουσική, που παίζω μουσική, όλα αυτά δημιουργούν μία ανάμνηση, μία πολύ γλυκή ανάμνηση. Θα ήθελα να περάσω, δράντοντας αυτή την ευκαιρία, να περάσω ένα μήνυμα στους νέους ανθρώπους και ειδικά στους γονείς. Θα ήθελα να πω τα παιδιά σας που ασχολούνται με τη μουσική, να είστε σίγουροι ότι έχουν ένα πολύτιμο σύμμαχο, ένα πολύτιμο σύμβουλο και ένα πανίσχυρο όπλο, το οποίο θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και στην επαγγελματική του ζωή και στην προσωπική του ζωή.